βρίσκεται σε κρίση. Από τη μία η άνοδο της ακροδεξιάς σε πολλά κράτη και από την άλλη το μεταναστευτικό που είναι μεγάλο πρόβλημα. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας και της Νέας Δημοκρατίας μετά? Κοιτάξτε, η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση, αλλά για να μην το ξεχνάμε, έκανε και πάρα πολλά. Η Ευρώπη κατάφερε, αυτή η Ευρώπη, να αντιμετωπίσει την πανδημία δίνοντας τα εμβόλια σε ολόκληρη την Ευρώπη ταυτόχρονα. Κατάφερε να αντιμετωπίσει μια ενεργειακή κρίση, κατάφερε με το Ταμείο Ανάκαμψης να δώσει χρήματα, να δανειστεί κάτι το οποίο αν με ρωτούσατε πριν από 10 χρόνια, εάν ποτέ υπήρχε περίπτωση να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι να δανειστούν, να δανειστούν ως Ευρώπη για να δώσουν χρήματα και μάλιστα πολλά από αυτά τζάμπα, δηλαδή δώρο, στις χώρες που τα χρειάζονται περισσότερο, θα σας έλεγα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να το δεχθούν αυτό οι Γερμανοί. Παρά τα αυτά έγινε. Και έγινε μία αρχή. Τώρα, το μεταναστευτικό. Μόνο στην Ελλάδα δεν είναι θέμα. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι είμαι ιδιαίτερως περήφανη για αυτή την κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι θέμα στην Ελλάδα? Διότι ακολουθήθηκε μια πολιτική με τη φύλαξη των συνόρων πάρα πολύ αυστηρή. Διότι έγινε ο φράχτης του Εύρου ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή και σταμάτησε. Που θυμάστε τι πόλεμο είχαμε δεχθεί τότε για το φράχτη του Εύρου. Διότι το λιμενικό μας είναι σε ολόκληρο το Αιγαίο και προσπαθεί να σταματήσει τις ροές. Από την άλλη μεριά, διότι έχουμε μια ύφεση με την Τουρκία και διότι η συνεργασία σήμερα μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης, του κ. Κερίδη και του Τούρκου ομόλογου του, υπάρχει και άρα έχουν αρχίσει και οι Τούρκοι και σταματάνε τις μεταναστευτικές ροές. Και έτσι οι μόνες μεταναστευτικές ροές που έχουμε αυτή τη στιγμή έρχονται από τη Λιβύη, που μας αφορούν εμάς και ιδιαίτερα στη Δυτική Κρήτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Τώρα, πώς θα βγάλουμε πέρα την Ευρώπη του αύριο? Θα τη βγάλουμε πάλι με συμβιβασμούς, με συνενέσεις, αλλά πηγαίνοντας μπροστά και όχι κάνοντας βήματα προς τα πίσω. Και ακόμα και αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν την Ευρώπη, σήμερα αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί που ακούω τα διάφορα κόμματα τα οποία δίνουν μάχη για το Ευρωκοινοβούλιο, λέει, για να καταργήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται για αρλούμπες. Δηλαδή θέλω να καταργήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχω για να την καταργήσω από τα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν μία μέρα δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέστε μου σε τι κατάσταση θα ήταν η χώρα μας. Όταν κινδυνέψαμε να βγούμε από το ευρώ, έγινε το έλα να δεις. Καταλαβαίνετε ποια θα ήταν η κατάσταση και η θέση της Ελλάδος, αν η Ελλάδα σήμερα σε αυτό τον κόσμο της αστάθειας, σε αυτόν τον κόσμο της αβεβαιότητας ήταν χωρίς την Ευρώπη.